συγκλονίζουν τα πλάνα από τη νέα καρβάλη της Καβάλας, τα οποία δείχνουν πως ο δρόμος προς το παραλιακό μέτωπο της νέας καρβάλης έχει μετατραπεί σε χωματόδρομος, ενώ οι κάτοικοι από νωρίς το πρωί της Κυριακής μάζευαν την άμμο από τα σπίτια τους. Για μας η επιφυλακή ξεκίνησε από χθες νωρίς, γιατί είχαμε πολλά νεράκια από τις προηγούμενες ημέρες. Το καλό της θάλασσας είναι αντίστοιχα και ένας προβληματισμός κατά την περίοδο του χειμώνα. Έτσι ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε και ισχυρούς ανέμους αλλά και κυματισμό μεγάλο, ο οποίος μπορεί να φτάνει και σε κατοικίες. Ήμασταν σε επιφυλακή και προσπαθήσαμε όσο γίνεται να περάσουμε τη νύχτα όσο πιο ανώδυνα γίνεται, έτσι ώστε πρωί-πρωί σε συνεργασία με τον Δήμο. Σε πρώτη φάση είχα ενημερώσει τον πρόεδρο της τον αντιδήμαρχο Καθαριώτης, τον κύριο Σταυρίδη, ότι έχουμε σοβαρά θέματα όσον αφορά τους δρόμους εξαιτίας της άμμου που συσσωρεύεται από τον Νοτιά. Ότι είχαμε μικρά προβληματάκια χθες το βράδυ ακόμα με τους αγωγούς της ΔΕΙΑΚ που είναι παράλληλα προς την παραλία μας. Στο σημείο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο οποίος πραγματοποίησε μια αυτοψία των προβλημάτων. Δεν είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα πέρα από κάποιες πτώσεις δέντρων που και αυτά έχουν αποκατασταθεί. Μόνο επάνω στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Λυκοστόμου και Λιμιάς έχει φύγει περίπου ο μισός δρόμος, έχει ειδοποιηθεί όμως η περιφέρεια για να μπορέσει να επέμβει και να το αποκαταστήσει. Στην Καρβάλη, εδώ που είμαστε, ο Νοτιάς έχει βγάλει πάρα πολύ άμμο επάνω στον δρόμο. Είναι το μηχάνημα του Δήμου το οποίο τα ανοίγει και φυσικά παρατηρήθηκαν και αποκαλύφθηκαν αγωγοί της ίδρευσης και της αποχέτευσης, όμως τα οποία έχουν φτιαχτεί. Πρέπει όμως πέρα από αυτό να γίνουν και τα προστατευτικά μέτρα εκείνα τα οποία δεν έχουν γίνει. Και είναι κακό, διότι ξέρετε, ο Δήμος κατά καιρούς κάνει διάφορες παρεμβάσεις χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Όλα αυτά πρέπει να αποκατασταθούν. Έχουμε πολλή δουλειά. Αξίζει να σημειωθεί πως αργά το απόγευμα του Σαββάτου υπήρξε και πτώση δέντρου στην περιοχή των Σφαγείων της Καβάλας, εκεί όπου μάλιστα υπήρξε και διακοπή της ηλεκτροδότησης για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Βρισκόμαστε στα Σφαγεία της Καβάλας. Πριν από λίγη ώρα σημειώθηκε πτώση δέντρου από την κακοκαιρία. Ευτυχώς οι ζημιές ήταν μόνο υλικές στο δίκτυο καλωδίων της ΔΕΗ. Η ζημιά έχει αποκατασταθεί, το δέντρο απομακρύνεται από τον δρόμο. Και ευτυχώς οι ζημιές ήταν μόνο υλικές. Στα Σφαγεία, παραδείγματος χάρη, έπεσε ένα δέντρο το οποίο έκοψε την γραμμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ήρθε κατευθείαν η ΔΕΗ, τα συνεργεία του Δήμου ήταν εκεί, ανοίξανε τον δρόμο και αποκαταστάθηκε η βλάβη στα καλώδια. Το ίδιο πράγμα συνέβη και σε άλλες περιοχές.